Δεν είναι μόνο, κυρίες και κύριοι, η μαρτυρική Γάζα, ούτε και η δυτική όχθη των καθημερινών δολοφονιών, της καταπίεσης και των εξευτελισμών του Παλαιστινιακού λαού. Είναι πια και ο Λίβανος, όπου τις τελευταίες μέρες το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ επιτίθεται και διαπράττει νέα εγκλήματα. Είναι φανερό πια ότι εδώ έχουμε κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή με απρόβλεπτες διαστάσεις και αποκαλύπτονται πλήρως οι επικίνδυνοι σχεδιασμοί του Ισραήλ, το οποίο μεθοδικά επιδιώκει τον αφανισμό του Παλαιστινιακού λαού και τον ξεριζωμό του από τη γη του. Όσο για τα προσχήματα περί αυτοάμυνας του Ισραήλ που εξτομίζει ο Πρωθυπουργός της χώρας, θαύτηκαν αυτά, θαύτηκαν εδώ και καιρό μαζί με τα χιλιάδες νεκρά παιδιά της Γάζας. Κι όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να κάνει το Ισραηλινό κράτος δολοφόνος χωρίς τις πλάτες των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μια ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να γίνεται ο πρόθυμος συνήγορος αυτών των εγκλημάτων του Ισραήλ. Να δυναμώσει τώρα λοιπόν ο αγώνας του λαού μας ενάντια στα εγκλήματα του Ισραηλινού κράτους και να ακουστεί πιο δυνατά το αίτημα για την απεμπλοκή της χώρας μας από τον υπεριαλιστικό αυτό πόλεμο. Σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες όξυνσης των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών έγινε και η χτεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στα πλαίσια του λεγόμενου οδικού χάρτη για τη διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών και του Κυπριακού, πάντα υπό ευρωατλαντική εποπτεία. Στόχος φυσικά είναι η ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και των εγκληματικών του σχεδιασμών, και αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα των λαών της περιοχής. Στα πλαίσια μάλιστα αυτού του παζαριού και για λογαριασμό των μεγάλων ομίλων αναζητείται εκείνος ο δρόμος για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, με θύμα κυριαρχικά δικαιώματα βέβαια Ελλάδας και Κύπρου, όπως δείχνουν και το δείχνουν πολύ καθαρά οι συνεχιζόμενες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, η αμφισβήτηση δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και η χθεσινή προκλητική ομιλία του Τούρκου Προέδρου λίγο πριν τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θέτοντας θέμα αναγνώρισης του ψευδοκράτους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή δεν σκεπάζεται και δεν μπορεί να σκεπαστεί από τα λεγόμενα ήρεμα νερά, καθώς οι αντιθέσεις ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας-Τουρκίας είναι εδώ και μπορούν ανά πάσα στιγμή να κλιμακωθούν. Ας επαγρυπνούν λοιπόν οι λαοί και ας αγωνίζονται βέβαια ενάντια σε όλους αυτούς που υποσκάπτουν την ειρήνη και την ευημερία τους. Τώρα, για τη συμφωνία που συζητάμε, πρόκειται για μια διακρατική αθλητική συμφωνία, η οποία υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2023 ανάμεσα στη χώρα μας και την Καμπόν, μια χώρα που βρίσκεται στην κεντροδυτική Αφρική. Σύμφωνα με αυτήν, το υποκύρωση μνημόνιο στοχεύει στην εγκαθίδρυση και περαιτέρω ισχυροποίηση σχέσεων φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών στη βάση του αθλητισμού. Ποιος, βεβαίως, λογικός άνθρωπος μπορεί να έχει αντίρρηση με αυτές τις διακηρύξεις αυτού του τύπου των διακρατικών συμφωνιών? Σημασία έχει όμως, ξέρετε, κάθε φορά ο τρόπος με τον οποίο υπηρετούνται ή όχι και σε ποια κατεύθυνση φυσικά όταν υλοποιούνται αυτές οι διακηρύξεις. Πάλι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της συμφωνίας, αυτή αποσκοπεί να προσπορήσει όφελος και στις δύο συμβαλόμενες χώρες μέσω της ανταλλαγής εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως είναι η επιστήμη και τεχνολογία στον αθλητισμό, η αθλητιατρική, η καταπολέμηση εκφυλιστικών φαινομένων στον αθλητισμό, θα σταθούμε σε αυτό, η κατάρτιση ειδικών του αθλητισμού, αθλητικός τουρισμός. Μονάχα που όλα αυτά τα ωραία, κύριε Υπουργέ, υλοποιούνται βεβαίως και συμβαίνουν σε ένα αθλητικό περιβάλλον το οποίο ολοένα και εμπορευματοποιείται όλο και πιο βαθιά. Συνεπώς, όχι μόνο δεν αποκλείεται, αλλά ίσα ίσα που είναι και το πιο συνηθισμένο σε αυτό το πεδίο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, διάφορες ανώνυμες εταιρείες, κολοσσοί πολλές φορές, να αναλαμβάνουν δράση σε όλους αυτούς τους τομείς του αθλητισμού που προαναφέρθηκαν, από την αθλητιατρική, την κατάρτιση ειδικών, μέχρι τον αθλητικό τουρισμό, εταιρείες οι οποίες πολλές φορές είναι και ιδιοκτήτες ή και χορηγοί αθλητικών ομάδων, ομίλων, σωματείων, ακόμα και μεμονωμένων αθλητών σε όλα τα σπορ. Είναι οι ίδιες εταιρείες, στις οποίες ανατίθεται φυσικά και η προώθηση των αξιών και των ιδανικών
των Ολυμπιακών Αγώνων, αξίες και ιδανικά που διαστρεβλώνονται και επί της ουσίας ακυρώνονται δηλαδή σε ένα αχαλήνοτο αθλητικό μάρκετινγκ. Και μέσα σε αυτό το εμπορευματοποιημένο αθλητικό περιβάλλον, οι ίδιες αυτές εταιρείες έρχονται και αναλαμβάνουν από πάνω και την καταπολέμηση, λέει, των εκφυλιστικών φαινομένων στον αθλητισμό. Αν είναι δυνατόν, είναι σαν να αναθέτει στους εμπριστές να σβήνουν τις φωτιές. Ας γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Στο άρθρο 5 της συμφωνίας αναφέρονται οι τρόποι αθλητικής συνεργασίας και, γίνεται λόγος για ανταλλαγές και κοινή κατάρτιση ειδικών εμπειρογνωμόνων, για ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων στον τομέα του αθλητισμού, και αυτό αποτελεί βέβαια μια ευθεία αναφορά στον αθλητισμό εμπόρευμα, για σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια. Παρακάτω, στο πιο πάνω μάλλον, στο άρθρο 3 κατονομάζονται τα εκφυλιστικά φαινόμενα στον αθλητισμό, όπως είναι η βία των θεατών, η φαρμακοδιέγερση, το ντόπινγκ και η χειραγώγηση των αγώνων. Καταρχάς, δεν υπάρχει γενικά βία των θεατών, αλλά βία οπαδική, των οπαδικών στρατών, τους οποίους εκτρέφουν, συντηρούν και θέτουν στην υπηρεσία τους ως δυνάμεις κρούσης διάφοροι μεγαλόσχημοι ιδιοκτήτες αθλητικών ομάδων εταιριών. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο ότι η οπαδική βία θέργεψε ραγδαία από τη δεκαετία του 80 και μετά, για όσους σαν και εμένα παλιότεροι θυμούνται, δηλαδή μετά την επαγγελματοποίηση των δημοφιλέστερων αθλημάτων όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Σχετικά τώρα με το ντόπινγκ, που εξαπλώνεται ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες, είναι ο αθλητισμός ως εμπόρευμα και μέσω πλουτισμού η ρίζα αυτού του κακού. Και φυσικά αυτό το ντόπινγκ εξελίσσεται συνεχώς από τις ίδιες τις εταιρείες της επιστήμης και της τεχνολογίας του αθλητισμού, που αναλαμβάνουν μετά και την καταπολέμησή του. Όσο για τη χειραγώγηση των αγώνων, αυτή είναι συνώνυμη και άμεσο παράγωγο του στοιχήματος, που έγινε πια ηλεκτρονικό. Και κοιτάξτε τώρα τι θυμηθήκαμε, κύριε Υπουργέ. Στις 10 του Ιανουαρίου του 2020 πραγματοποιήθηκε εδώ στην Αθήνα μια ημερίδα η οποία είχε ως θέμα ο αθλητικός στοιχηματισμός σήμερα, προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Την ημερίδα την οργάνωσε το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενός κρατικού πανεπιστημίου, μαζί με το Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον και τη Διεθνή Ένωση Αθλητικών Δημοσιογράφων. Βασικό θέμα αυτής της ημερίδας ήταν το πώς θα λειτουργήσει ένα πλαίσιο ώστε να αναπτυχθεί το διαδικτυακό στοίχημα. Από τότε κύλησε βέβαια αρκετό νερό στα βλάκι. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ το διαδικτυακό στοίχημα σε βαθμό μάλιστα εθισμού πολλών στρωμάτων της κοινωνίας, και όλα αυτά όχι μονάχα γίνονται επίσημα, αλλά όπως βλέπουμε και με την επιστημονική αιγίδα δημόσιων παρακαλώ πανεπιστημίων. Έτσι θα θέλετε βέβαια τα πανεπιστήμια να συνεργάζονται με τις στοιχηματικές εταιρείες, με το ΝΑΤΟ. Άλλη είναι η αποστολή τους όμως. Αλήθεια, είναι δυνατόν με τέτοιου είδους ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια για τον αθλητισμό να ισχυρίζεστε ότι θα εμβαθύνουν οι σχέσεις ανάμεσα στους λαούς δύο χωρών? Μην μπερδεύετε τους λαούς με τις εταιρείες. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα σχετικό με τη χώρα της Γκαμπόν που υπογράφει τη συμφωνία, και με αυτό θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή. Τον Αύγουστο του 2023 σε αυτή τη χώρα εκδηλώθηκε στρατιωτικό πραξικόπημα. Πρόκειται για μια πλούσια χώρα αφρικανική, στην οποία, όπως βέβαια και σε όλη την Αφρικανική Ήπειρο, μένονται κυριολεκτικά οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, φέρνοντας παρξικοπήματα, επεμβάσεις, πολέμους και δυστυχία βεβαίως στους λαούς. Με βάση όλα τα παραπάνω λοιπόν, ως ΚΚΕ καταψηφίζουμε τη σημερινή συμφωνία. Ευχαριστώ.